Γεια σε όλους, είμαι ο Δημήτρης και αυτό είναι ένα ακόμα βιντεάκι για το Greek Tips and More. Στο βιντεάκι αυτό σήμερα θα σας κάνω ένα κολπάκι με το οποίο θα ελέγξουμε τη μνήμη σας και την αριθμητική σας. Για να κάνουμε αυτό τον έλεγχο κατά πόσο δουλεύει δηλαδή καλά η μνήμη σας και κατά πόσο ξέρετε καλά αριθμητική, θα σας πω μια ιστορία. Μέσα σε αυτήν την ιστορία θα σας δίνω αρκετές έως και πολλές, θα μπορούσε να πει κάποιος, πληροφορίες και στο τέλος θα πρέπει να μου απαντήσετε βάσει αυτών των πληροφοριών σε μια ερώτηση που θα σας κάνω. Είστε έτοιμοι? Συγκεντρωθείτε λοιπόν σε αυτά που θα πω και ξεκινάμε. Ξεκινάει ένα λεωφορείο από την αφετηρία. Στην αρχή δεν έχει κανέναν επιβάτη μέσα. Στην πρώτη στάση ανεβαίνουν 5 άντρες και επίσης ανεβαίνουν 4 γυναίκες. Στην δεύτερη στάση ανεβαίνουν 4 άντρες και ανεβαίνουν επίσης και 5 γυναίκες. Στην επόμενη στάση κατεβαίνει ένας άντρας και ανεβαίνουν 3. Και από γυναίκες ανεβαίνουν 1 και κατεβαίνουν 2. Στην επόμενη τώρα στάση κατεβαίνουν 3 άντρες και ανεβαίνουν 2. Και επίσης κατεβαίνουν 5 γυναίκες και ανεβαίνουν 2. Στην μεθεπόμενη στάση κατεβαίνουν 5 άντρες και δεν ανεβαίνει κανένας. Και επίσης ανεβαίνουν μόνο 3 γυναίκες και δεν κατεβαίνει καμία. Στην μεθεπόμενη στάση ανεβαίνουν 4 άντρες και κατεβαίνει 1 και επίσης κατεβαίνουν μόνο 2 γυναίκες. Στην επόμενη ανεβαίνει 1 άντρας και κατεβαίνουν 2. Και επίσης ανεβαίνουν 2 γυναίκες και κατεβαίνει 1. Στην επόμενη στάση πάμε τώρα. Ανεβαίνουν 4 άντρες και κατεβαίνουν 3 και επίσης ανεβαίνουν 6 γυναίκες και κατεβαίνουν 4. Στην επόμενη στάση ανεβαίνουν 2 άντρες και κατεβαίνει 1 γυναίκα. Στην επόμενη στάση ανεβαίνουν 4 άντρες, κατεβαίνουν 3 άντρες και ανεβαίνουν 4 γυναίκες. Και στην τελευταία μας στάση κατεβαίνουν 3 άντρες και ανεβαίνει 1 και επίσης κατεβαίνουν 3 γυναίκες. Θα παρατηρήσατε ότι κοιτάω λίγο κάτω, τα έχω και εγώ εδώ γραμμένα γιατί και εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα που πρέπει να σας πω, και τώρα έρχεται η ερώτηση που έπρεπε να σας την κάνω μάλλον πριν σας πω αυτό. Πόσες στάσεις έκανε το λεωφορείο? Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα γυρίσετε πίσω, θα το δείτε και κανένας δεν θυμάται. Ούτε και εγώ θα θυμόμουν αν δεν τα είχα γραμμένα. Οι στάσεις είναι 11. 11 στάσεις έκανε το λεωφορείο και για όσους μετρούσαν άντρες και γυναίκες, να το πω για να ξέρετε, εάν τα έχω πίσω στα τα νούμερα και δεν τα είδα λάθος, είναι 9 οι άντρες που μείναν πάνω στο λεωφορείο και 9 οι γυναίκες που μείναν πάνω στο λεωφορείο. Αυτό ήταν το κολπάκι. Ελπίζω να μην φάω πολλές μάπες. Εντάξει. Ξέρω ότι σας παιδέψα. Είναι ένα κολπάκι με το οποίο παιδεύει στον άλλο το μυαλό του να σκέφτεται προσθέσεις, αφαιρέσεις. Κρατάει νούμερα άντρες, γυναίκες. Ξεχνάει εντελώς τις στάσεις. Είμαι βέβαιος για αυτό το πράγμα. Και στο τέλος του κάνει την κρίσιμη ερώτηση. Πόσες ήταν οι στάσεις? Γιατί πάρα πολύ απλά. Ποτέ κανένας γρίφος δεν λέει αυτό που περιμένει κάποιος, άρα το ανεπάντηχο. Το ανεπάντηχο λοιπόν ήταν να σας ρωτήσω για τις στάσεις. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και επίσης όσοι δεν έχετε γραφτεί ήδη, γραφτείτε στο κανάλι για να βλέπετε από τους πρώτους τα βίντεο που βγάζω κάθε τόσο. Να μην ξεχάσω να σας πω και το εξής. Στο Facebook στη σελίδα που έχω φτιάξει Greek Tips and More, ελάτε και εκεί. Το link θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε και εκεί να γίνουμε λίγο πιο δραστήριοι, να μιλάμε, να συζητάμε, να λέμε περισσότερα πράγματα. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, γεια σας και να περνάτε καλά!